Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καυτό πολιτικό τρίμερο ξεκινά από σήμερα με τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Έγιναν όμως και τα πρώτα ραντεβού του Πρωθυπουργού και του νέου Υπουργού Οικονομικών με τους εκπροσώπους των πιστωτών, στους οποίους ο Αντώνης Σαμαράς παρουσίασε τις βασικές επιλογές για την ανάκαμψη της οικονομίας. Σημαντικές καθυστερήσεις διαπιστώνει η Τρόικα. Οι πιστωτές επιμένουν στην δραστική μείωση του δημόσιου τομέα, με την κυβέρνηση να αντιτείνει ότι η εξοικονόμηση πόρων μπορεί να γίνει χωρίς απολύσεις και χωρίς νέες μειώσεις μισθών. Οι δόσεις των δανείων μπορεί να μειωθούν, όχι και το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλουν περισσότεροι πολίτες με βάση τα φετινά εκαθαριστικά. Το Οικονομικό Επιτελείο, προκειμένου να συλλέξει έσοδα, σχεδιάζει σταδιακή καταβολή των φόρων με δόσεις που θα φτάνουν ακόμα και τις 9 αντί των 3 διμηνιαίων που ισχύει σήμερα. Σε μια προσπάθεια να τονωθεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο ιστορικό χαμηλό του 0,75%. Στο μεταξύ και οι άλλες χώρες του Νότου, η Ισπανία, Γαλλία και η Ιταλία σχεδιάζουν νέους φόρους και μείωση μισθών στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τα ελλείμματα. Η ανεργία, οι μειώσεις μισθών και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν δραματικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα ταμεία, το ΙΚΑ χρειάζεται 1,4 δις ευρώ στο τέλος του χρόνου, ενώ στον ΟΓΑ 4 στους 10 ασφαλισμένους δεν πληρώνουν εισφορές. Τη συνδρομή της Task Force για τεχνογνωσίες σε κρίσιμους τομείς για τη συνέγεση του Υπουργείου Υγείας, στην συνάντηση με τον Horst Reichenbach, ετέθησαν ως προτεραιότητες η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η φαρμακευτική δαπάνη και η προμήθεια των νοσοκομείων. Ανησυχία στην ελληνική αστυνομία αλλά και αιχμές για καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης προκαλεί εξαφάνιση του Νίκου Μαζιώτη και της Παναγιώτας Ρούπα. Οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι αφού έληξε το 18ο της προσωρινής κράτησής τους. Νέο αίτημα αποφυλάξης σκέπτεται να καταθέσει η Βίκη Σταμάτη σύμφωνα με τον δικηγόρο της Σάκη Γεχαγιόγλου. Η κυρία Σταμάτη μέσω του δικηγόρου της διαψεύδει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ζητά διαζύγιο από τον σύζυγό της Σάκη Τσοχατζόγλου. Εκτός συνόρων, δεκάδες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Τουρκία, στα σύνορα με τη Συρία, κοντά στην περιοχή που βρίσκονται οι καταβλισμοί Σύρων προσφύγων. Η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται ότι οι δυνάμεις του Μπασάρ Αλ-Άσαντ έβαλαν επίτηδες στις φωτιές για να απομακρύνουν τους αντάρτες που κρύβονται στα δάση. Την εκταφή της σωρού του Γιάσερ Αραφάτ ζήτησε η χείρα του Σούχα στην σκιά καταγγελιών που θέλουν τον ηγέτη σύμβολο των Παλαιστινίων να δηλητηριάστηκε. Έρευνες εργαστηρίου της Ελβετίας κάνουν λόγο για μεγάλη ποσότητα ραδιενεργού πολωνίου σε ρούχα και αντικείμενα που χρησιμοποιούσε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Ένα πρωτότυπο βίντεο επιστρατεύει η Greenpeace για να αφυπνίσει τον κόσμο για τη σωτηρία της Αρκτικής. Πρωταγωνίστρια μια πολική αρκούδα η οποία περιπλανιέται στους δρόμους του Λονδίνου σε μια πόλη αφιλόξενη, γεμάτη καυσαέριο και σκουπίδια. Πριν περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις, να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο κλείσιμο των διεθνών χρηματαγορών. Ιστορική απόφαση πήρε σήμερα η FIFA ανάβοντας το πράσινο φως για την εφαρμογή της τεχνολογίας που θα ελέγχει τη γραμμή του τέρματος. Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στην Ζυρίχη ψήφισε υπέρ της τεχνολογικής βοήθειας στους διαιτητές ώστε να γνωρίζουν αν η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή του τέρματος. Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει. Ο Κέβιν Μιραλέρας θα χάσει το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού καθώς υπέστη κάκωση στο γόνατο στην προπόνηση και θα αποσιάσει για 2 εβδομάδες. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ παρουσίασε τους 6 άλλους. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, αφού ξεπέρασε και το εμπόδιο του Πουερτορίκο, στρέφει την προσοχή της στον πρώιμη τελικό του προ-Ολυμπιακού τουρνουά με αντίπαλο την Ιγυρία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την E3 σήμερα στις 9 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά το αμερικανικό θρίλερ «Η χώρα των τυφλών» σε σκηνοθεσία Robert Edwards. Καλό σας ξημέρωμα, να είστε καλά.